Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όπως είπα και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον κύριο Λευτέρη Αλεξανδρίδη, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού Ευόσμου, επαναλαμβάνω, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, αλλά και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Κεντρικής Μακεδονίας. Έχετε πολλούς τίτλους, κύριε Αλεξανδρίδη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Να θυμίσουμε ότι είστε και φοιτητής, βέβαια, στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πολυτεχνείο. Στο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Πώς πήγατε, περάσατε μαθήματα? Τα περάσαμε όλα. Εξαιρετικά. Να πάμε λίγο στα του οίκου σας, αν έχει την καλοσύνη, κυρία Αλεξανδρίδη, και θα ήθελα να δω για ποιο λόγο, αλλά θα ξεκινήσω με αυτή την ερώτηση, για ποιο λόγο βλέπω μια έντονη κινητικότητα στα social media, τα προσωπικά σας. Αναβάζετε πολλές φωτογραφίες σφίγγοντας χέρια συνδημοτών σας, αποκαλώντας τους φίλους, συνοδοιπόρους, κάποιους συναδέλφους, μέλος της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας του Κορδελιού και του Ευόσμου, και δίνοντας ένα στίγμα ότι συσπηρώνεται μια ομάδα. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνεται κάποιος ο οποίος παρακολουθεί το προφίλ σας. Δεν παρακολουθώ στο επίπεδο του στόκερ, αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Τι γίνεται λοιπόν, κύριε Αλεξανδρίδη, οργανώνετε ομάδα, κάνετε αποστασία από την προηγούμενη και κάνετε καινούριο, τι κάνετε ακριβώς? Πρέπει να ομολογήσω ότι με χαρά βλέπω ότι πολλοί κόσμος είναι ανήσυχος όσον αφορά τα θέματα του Δήμου. Μετά την αποχώρησή μου από την παράταξη του κυρίου Καμαρινού, δεν θα έλεγα αποχώρηση, απλά την διαφωνία μας όσον αφορά για το μέλλον της παράταξης και το πώς πρέπει να δούμε το πρόβλημα του Δήμου και πώς πρέπει να συσπηρώσουμε υγιείς δυνάμεις τριγύρω μας. Εκεί υπήρχε μια διαφωνία κατά τα άλλα σχέσεις και με όλα τα παιδιά, αλλά και με τον ίδιο τον Γιάννη τον Καμαρινό είναι άψογες, και συνεργαζόμαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπου αλλού χρειαστεί πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, μετά από αυτή τη διαφωνία μας σε αυτό και μόνο το θέμα, αποφάσισα ότι πρέπει να κάνουμε μια κίνηση η οποία να συσπηρώσει δυνάμεις οι οποίες έχουν ανησυχίες και δυνάμεις που μπορούν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο ώστε να πάει μπροστά αυτός ο Δήμος, να πάει μπροστά και να ξεμπλοκάρει την τελευταία θέση που βρίσκεται σήμερα στην Δυτική, στην Θεσσαλονίκη, στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη να πούμε, γιατί είμαστε τελευταίοι στα ευρωπαϊκά προγράμματα, είμαστε τελευταίοι στις σχολικές αίθουσες, είμαστε τελευταίοι στα έργα, είμαστε τελευταίοι στο πράσινο, στην ανακύκλωση. Γενικά έχουμε καταλάβει την τελευταία θέση παντού. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τον Δήμο και να δώσουμε και μια ελπίδα στους δημότες, είπα να κάνω αυτή την κίνηση. Βλέπω ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει με χαρά, έρχονται άνθρωποι δίπλα μας. Με αυτούς θα πορευτούμε και με πολλούς ακόμα που τον επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι επαγγελματίες, υπάρχουν άνθρωποι μισθωτοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια διαδρομή στην κοινωνία, έχουν να επιδείξουν κάτι στη ζωή τους και αυτοί οι άνθρωποι πλαισιώνουν αυτή την κίνηση. Αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι, πιστεύω, και οι δημότες του Δήμου. Θα πρέπει να τοποθετηθούν στα προβλήματα για να μπορέσουμε να τα λύσουμε τα προβλήματα. Δυστυχώς, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια διοίκηση στο Δήμο, η οποία πορεύεται μόνη της, το έχουμε ξανασυζητήσει. Προσπαθεί να κάνει πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι σωστά, αλλά πέφτει συνέχεια σε λάθη. Και να μην μιλήσω για τα τελευταία λάθη, τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην παιδεία, και θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα με τις κυρίες οι οποίες καθαρίζουν τα σχολεία μας, με τις καθαρίστριες. Είμαστε ο μεγαλύτερος Δήμος, έχουμε 107 σχολεία και η Δημοτική Αρχή θέλει να έχει καθαρίστριες πολύ κάτω από το μέσο όρο που έχουν τα υπόλοιποι Δήμοι όσον αφορά με τα σχολεία τους. Να σας πω ότι έχει 97 σχολεία ο Δήμος Παύλου Μελά και έχει 97 καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης. Μία καθαρίστρια για κάθε σχολείο. Ακριβώς, πλήρους απασχόλησης. Όχι τετράωρα και όχι πεντάωρα. Λοιπόν, και εμείς θέλουμε να έχουμε πολύ λιγότερα από τα 107 σχολεία που έχουμε, να έχουμε άτομα τα οποία να μην είναι και πλήρους απασχόλησης. Και παλαιότερα τον είπα τον Δήμαρχο ότι έχεις μετατρέψει τη σχέση εργασίας κάποιων ανθρώπων και που είχαν ένα εισόδημα λόγω της πλήρους απασχόλησης, τους έχεις κάνει πεντάωρα.
αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν και λόγω ακρίβειας αυτή τη στιγμή, θα πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσέχουν τα παιδιά μας στην ουσία, καθαρίζουν τα σχολεία μας για να προφυλάξουν τα παιδιά μας από οποιαδήποτε μόλυνση και από τον κορονοϊό, ο οποίος στο τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπετε ότι ξανά άρχισε να χτυπάει άσχημα την κοινωνία. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους προσέξουμε. Και βασικά πρώτα να προσέξουμε και τα σχολεία μας, να είναι καθαρά. Δυστυχώς, ενώ πήραμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα τους κάνουμε πλήρους απασχόλησης, έστω και με κόστος του Δήμου, αν δεν μπορούμε να αντλήσουμε το ποσό από την κυβέρνηση, παρόλα αυτά εδώ, αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θέλει στην Οικονομική Επιτροπή να την αλλάξει. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά τα προβλήματα, τα έχουμε ξανασυζητήσει και για τα έργα και για το πράσινο, για τα πάρκα, για τους δρόμους. Τώρα η καθαριότητα είναι και καλοκαίρι, το καταλαβαίνετε ότι μας αγγίζει περισσότερο τα σκουπίδια όταν μείνουν μία-δύο μέρες παραπάνω στη γειτονιά μας, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από ότι είναι το χειμώνα. Δυστυχώς δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα και δεν βλέπω ότι θα δώσουν και λύσεις. Πέρασε ο χρόνος τον οποίο είχε τη δυνατότητα ο Δήμαρχος να κάνει τους πειραματισμούς και να βρει το δικό του βηματισμό. Δυστυχώς από εδώ και πέρα και οι πολίτες πλέον λένε τελείωσε. Αν τον δούμε δηλαδή τους τελευταίους 4-5 μήνες να κάνει και κάτι, θα το κάνει για να υποκλέψει την ψήφο μας. Δεν θα το κάνει επειδή το πίστευε από την αρχή. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στο Δήμο και δεν βλέπω ότι θα αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουν περάσει πάνω από 1000 μέρες της συγκεκριμένης δημαρχικής θητείας, οπότε νομίζω ότι δεν αναγνωρίζεται πλέον κανένα λάθος στο πλαίσιο του «δεν ήξερα» ή «δεν είχα εμπειρία». Μετά από 1000 μέρες σε οποιοδήποτε επάγγελμα, νομίζω ότι αποκτάς τουλάχιστον μια εμπειρία να μπορείς να κρίνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή είστε ο πρώτος Δήμος σε νέους, σε νεανικότητα στην Ευρώπη. Είστε ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος μετά τη Θεσσαλονίκη στη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα μου λέτε. Με την καινούργια απογραφή. Με την καινούργια απογραφή. Μιλάω για την απογραφή τα οποία τα αποτελέσματα πήραμε πριν από 10 μέρες. Και σήμερα, αυτή τη στιγμή, μου λέτε ότι είστε σε τελευταία θέση όσον αφορά τη σχολική στέγη. Ότι δηλαδή τα παιδιά, οι άνθρωποι, οι νέοι, οι οποίοι επιλέγουν το Δήμο Κορδελιό Ευόσμου να έρθουν για να χτίσουν τα σπιτικά τους, να φτιάξουν οικογένειες, να εμπλουτίσουν ουσιαστικά τη χώρα με το δυναμικό το οποίο χρειαζόμαστε, ώστε τουλάχιστον να ισοσταθμίσουμε το ισοζύγιο που λέγεται θνητότητα και νέες γεννήσεις, ταυτόχρονα δεν έχουν που να πάνε σχολεία τα παιδιά τους. Βεβαίως. Ή θα πάνε και κάνουν σε λιώμενα. Ή θα πάνε στα υπόγεια, ή θα πάνε σε λιώμενα, ή θα τους στείλουν σε κάποιες άλλες περιοχές. Πρόσφατα μία συνδημότησα μου παραπονέθηκε ότι το παιδί της, ενώ είναι κάτοικος εδώ, πάρα πολλά χρόνια είναι οι άνθρωποι, μένουν εδώ, έγινε κλήρωση και το παιδί θα πάει στις οικίες να φοιτήσει, διότι στο δικό μας το ΕΠΑΛ δεν μπορεί να φοιτήσει. Δεν είναι σωστό το αγαθό της παιδείας να είναι προϊόν κλήρωσης. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει στο Δήμο μας. Εμείς έχουμε πάρα πολύ κόσμο και δεν έχουμε σχολεία. Και δεν γίνονται σχολεία. Εγώ δεν βλέπω να ξεκινάει άλλο σχολείο. Και αυτό το σχολείο το οποίο έγινε μετά κόπων και βασάνων από τις προηγούμενες διοικήσεις και το θεμελίωσε ο κύριος Μαδαλιανός και λέει ότι αυτός το κατασκευάζει. Στοιχώς τα σχολεία δεν τα κατασκευάζουν οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι παλεύουν για να μπορέσουν να φτιάξουν σχολεία οι κατασκευαστές που θα πάρουν το έργο για να το κάνουν. Ο δήμαρχος πρέπει να προβλέψει, να ζητήσει, να βρει κονδύλια, να βρει χρηματοδότηση, να κάνει και να κάνει και μελέτες για σχολεία. Το σχολείο δεν το κατασκευάζει κανένας δήμαρχος. Ούτε ένα σχολείο δεν ξεκίνησε. Αυτό το σχολείο που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση, αυτό το σχολείο θα ολοκληρώσουν. Και σε αυτό το σχολείο θέλουν να εντάξουν και δεύτερο σχολείο μέσα και από τις προδιαγραφές που είχε να είναι ένα καινούριο, ένα μοντέρνο, ένα σύγχρονο σχολείο για τα παιδιά μας, να το κάνουν και αυτό ένα σχολείο το οποίο θα έχει υπεράριθμους μαθητές. Θα καλύψουν τις αίθουσες που είναι για χημεία, για εστιατόρια και σε εκεί να βάλουν ένα άλλο σχολείο μέσα και να μην έχουν τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο σχολείο. Αντί να πάμε μπροστά, δυστυχώς πάμε πίσω. Γιατί αυτά εδώ είναι μπαλώματα, είναι μερεμέτια όσον αφορά την παιδεία, δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Επανειλημμένα τους έχω πει και μέσα στο Δημοτικά Συμβούλια, αλλά και σε αρθρογραφία μου ότι η σχολική στέγη είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το συναντήσουμε μπροστά μας την επόμενη πενταετία, δεκαετία. Εάν η περιοχή η οποία είναι έτοιμη προς ανοικοδόμηση ξεκινήσει, πάρει φωτιά που λέμε στην αγορά και χτίζονται σπίτια,
δεν θα προλαβαίνουν οι σχολικές στέγες να καλύψουν τα παιδιά. Εάν δεν μπορέσουμε να καλύψουμε σε σχολική στέγη τα παιδιά τα οποία θα έρθουν στα νεόδημητα σπίτια, θα είναι επακόλουθο αναγκαστικά πλέον να πάμε σε δύο βάρδιες. Αυτή ήταν η ερώτηση που θα κάνω και ο Αλεξανδρίδη. Πόσες διπλοβάρδες υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχουν διπλοβάρδες. Αλλά εάν υπάρξει διπλοβάρδια. Αλλά υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι στα υπόγεια. Εάν υπάρξει διπλοβάρδια στα σχολεία, στα δημοτικά και στα γυμνάσια, να ξέρετε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα μετά με τη συνοχή της κοινωνίας. Καταλαβαίνετε ότι η μητέρα δεν θα μπορεί να δουλέψει, θα πρέπει να κάτσει στο σπίτι να κρατήσει το παιδί το οποίο θα πάει το απόγευμα στο σχολείο. Θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα θα το δούμε μπροστά μας, όχι μόνο στα σχολεία, θα το δούμε στην κοινωνία, θα το δούμε στην ανάπτυξη της περιοχής γενικότερα. Άρα όλα τα προβλήματα του Δήμου, όλα έρχονται και καταλήγουν στο δημόσιο και στην κοινωνία και έρχονται και δημιουργούν προβλήματα στο νοικοκυριό, είτε στην οικονομία του, είτε στη συνοχή του σαν οικογένεια. Καταλαβαίνετε ότι τα μισά παιδιά να πηγαίνουν το πρωί και τα άλλα να πηγαίνουν το απόγευμα, τι πρόβλημα είναι. Όπως και το να φύγει ένα παιδί σήμερα και να πάει και να φοιτήσει στις οικίες και να έχει δίπλα του, σε δυο στενά παραπέρα από το σπίτι του, να έχει σχολείο. Κάτι δεν κάνει σωστά αυτή η διοίκηση. Θα μου πείτε οι προηγούμενες. Η κάθε διοίκηση έβαλε ένα λιθαράκι. Κάτι προσπάθησε να κάνει. Βλέπω με τα λύπης μου ότι βγαίνει ο Δήμαρχος και κατηγορεί τις προηγούμενες διοίκησεις και λέει ότι 30 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι πραγματικότητα αυτή. Εμείς πήγαμε σχολείο σε αυτή την περιοχή. Εμείς είχαμε καινούργια σχολεία. Είχαμε σχολεία με μπάσκετ και με όργανα γυμναστικής που δεν είχαν άλλες περιοχές όταν εμείς φοιτήσαμε εδώ. Ο πατέρας του Δημάρχου δεν είχε διατελέσει δήμαρχο στο Δήμο? Ο πατέρας του Δημάρχου είναι εδώ και 30-40 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα υπάρχει και ευθύνη στο ίδιο το γενικό του πρόσωπο. Όπως και να έχει όμως. Κύριε Αλεξανδρίδη, επειδή ξέρω προσωπικά τι πάει να πει διπλοβάρδια. Έχω φοιτήσει σαν μαθητής δημοτικού σε διπλοβάρδια στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης πίσω από τη Λαμπράκη. Ξέρω ότι από προσωπική άποψη. Την ότι εποχή δεν που εμείς είχαμε μονή βάρδια στο Δήμο μας. Εκείνη την εποχή εμείς ήμασταν πρωτοπόροι σαν Δήμος. Αυτό θέλω και να αυτό πω. Θέλουμε ξανά να γίνουμε. Να γίνουμε πρωτοπόροι σε κάποια πράγματα. Και μπορούμε να γίνουμε πρωτοπόροι. Έχουμε αυτή τη στιγμή το δυναμικό που μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τα νιάτα. Έχουμε την νεολαία η οποία μπορεί να βοηθήσει τον τόπο και σε ανάπτυξη και σε πολιτισμό. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει θάλασσες, δεν έχει βουνά αυτή η περιοχή. Το μόνο που έχει είναι ο κόσμος της. Ένας καλός κόσμος του μόχθου με πολύ νεολαία. Αυτό είναι το όπλο αυτού του Δήμου και αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, μ' αρέσει η κριτική και πολύ καλά κάνετε και κάνετε και ασκείτε κριτική, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος σας ως αντιπολίτευση, ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου στον τομέα της αντιπολίτευσης όμως. Θέλω να μου πείτε τώρα από την άλλη πλευρά, εφόσον βλέπω ότι μαζεύεται μια ομάδα, ποιος είναι ο στόχος σας? Πού θα πάτε, πού θέλετε να πάτε? Καταρχάς, έχετε βρει όνομα για την ομάδα? Γιατί καταλαβαίνω τώρα, μας μην κάνουμε τρίπλες μεταξύ μας. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να κατεβείτε για δήμαρχος. Σωστά. Έχετε πολύ φτιάξει σωστά την ομάδα και θέλω να μου πείτε αν υπάρχει όνομα. Η ομάδα στείνεται. Όνομα δεν υπάρχει ακόμα. Θα βγει όμως. Mm-hmm. Θα το μάθετε σίγουρα από τους πρώτους. Δεν έχει βγει ακόμα το όνομα της παράταξης. Στείνεται η ομάδα, πλαισιώνεται σιγά σιγά, είναι πάρα πολλά τα καινούργια τα στελέχη και σας είπα ότι αυτό είναι το ελπιδοφόρο για το Δήμο, ότι νέοι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν πλέον με τα κοινά. Καταλαβαίνουν ότι όταν δεν ασχολείσαι με τα κοινά, δεν έχεις την ανησυχία ότι πρέπει και εσύ να προσπαθήσεις. Δυστυχώς προσπαθούν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν τα καταφέραν μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουμε και πολλά στελέχη τα οποία είναι και δημοτικοί σύμβουλοι σήμερα, έχουν τελέσει σε θέσεις ευθύνης και άλλες φορές. Σιγά σιγά θα τα δείτε όλα τα στελέχη, θα δείτε τις θέσεις μας όσον αφορά τα προβλήματα του τόπου, τους άξονες στους οποίους θα κινηθούμε και νομίζω ότι θα δώσουμε ένα όραμα στον πολίτη, ένα όραμα όμως το οποίο θα μπορεί την επόμενη μέρα να το δει μπροστά του, να το ελέγξει, να το βλέπει να υλοποιείται και να βλέπει ότι καλυτερεύει η ζωή του, της οικογένειάς του και η δική του προσωπικά. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτές είναι οι ανησυχίες μας και έτσι θα βαδίσουμε. Είστε άνθρωπος, κύριε Αλεξανδρίδη, της ελεύθερης οικονομίας, του επιχειρήν, της πιάτσας, να το πω έτσι. Θέλω να μου δώσετε δύο σημεία οραματικά που λέτε κι εσείς, δύο σημεία τα οποία θεωρείτε ότι σήμερα μέχρι τώρα για να είναι οραματικά σημεία δεν υπάρχουν. Τα οποία όμως πραγματικά θα είναι, ας το πούμε έτσι, η προμετωπίδα
του δικού σας αγώνα για την διεκδίκηση της δημαρχιακής θητείας, μάλλον την διεκδίκηση του δημαρχιακού θόκου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι στην επόμενη πενταετία... Και το λέμε εδώ, οπότε αν το δούμε κάπου αλλού γραμμένα σημαίνει ότι έχουν κάνει αντιγραφή. Άρα, ας το πούμε από εδώ για να το έχετε κατοχυρωμένο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι την επόμενη πενταετία δεν θα τρέξουν και δεν θα ολοκληρωθούν το κολυμβητήριο του Δήμου μας και το στάδιο πάνω από τον περιφερειακό. Για μένα αυτό εδώ είναι ένα στοίχημα. Δεν μπορεί να συζητάμε σήμερα για κολυμβητήριο σε όμορο Δήμο τη στιγμή την οποία έχουμε ένα σταματημένο κολυμβητήριο εδώ και 15 χρόνια στο Δήμο μας. Αυτό είναι ντροπή για μας, είναι ντροπή για τη Θεσσαλονίκη, είναι ντροπή για όλη τη χώρα. Ένα σταματημένο έργο 15 χρόνια. Λοιπόν, αυτό πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί όπως θα ολοκληρωθεί και το στάδιο. Και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να δώσουμε αυτά τα δύο μεγάλα στην κυριολεξία έργα, τα οποία θα αναβαθμίσουν την περιοχή πάνω από τον περιφερειακό, αλλά θα αναβαθμίσουν και γενικά όλο το Δήμο. Αυτά τα έργα πρέπει να έρθουν γρήγορα στον τόπο μας και να ολοκληρωθούν. Mm-hmm. Όπως θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει και ένα σοβαρό έργο στο Δήμο μας, γιατί δεν έχει γίνει ένα σοβαρό έργο. Ένα σοβαρό έργο είναι η υπογειοποίηση του περιφερειακού. Η υπογειοποίηση του περιφερειακού θα συνενώσει τις δύο πλευρές πάνω και κάτω από το περιφερειακό. Θα κάνει μια περιοχή η οποία θα είναι ένας τεράστιος πνεύμονας πρασίνου, θα αλλάξει το ισοζύγιο πρασίνου της περιοχής, αλλά το πιο βασικό, δεν θα διχοτομεί το Δήμο. Αυτή τη στιγμή για να περάσουν κάποιοι άνθρωποι από τον άνω περιφερειακό, κάτω από τον περιφερειακό, περνούσαν παλαιότερα για να πάνε στο ΚΕΠ. Το ΚΕΠ δεν υπάρχει πλέον. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει εδώ και ένα χρόνο και ενάμιση κοντά, έχει κλείσει το ΚΕΠ και δεν βλέπουμε να γίνεται. Ακόμα δεν ξεκίνησε να γίνει αυτό που μας είχε εξαγγείλει ο Δήμαρχος. Θα πρέπει να γίνει υπογειοποίηση του περιφερειακού. Είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να γίνει. Δεν είναι τόσο κοστοβόρο. Σε συζητήσεις μου με μέλη της κυβέρνησης μου είπαν είναι μεγάλο έργο. Λέω δεν είναι μεγαλύτερο όμως από τον περιφερειακό, τον καινούργιο, τον κρεμαστό που θέλουμε να κάνουμε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το φλάιο, είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, πρέπει να γίνει στο δικό μας Δήμο, γιατί θα δώσει αυτή τη στιγμή μεγάλη πνοή στον τόπο. Αυτά είναι έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν και άλλα έργα. Έχουμε προβλήματα με τα στρατόπεδα της περιοχής. Σε όλες τις περιοχές τα στρατόπεδα δίδονται στις τοπικές κοινωνίες. Σε εμάς δεν έχει ανοίξει συζήτηση ακόμα για τα στρατόπεδα. Πρέπει να ανοίξει. Θα έρθει η ώρα, θα ανοίξει η συζήτηση για τα στρατόπεδα, όπως θα ανοίξει η συζήτηση και για τα οικόπεδα τα οποία έχει ο Δήμος και αυτή τη στιγμή είναι σταματημένα. Δεν γίνεται ένα σχολείο. Έχουμε οικόπεδα τα οποία το μόνο που ψάχνουμε είναι χρηματοδότηση για να κάνουμε σχολεία. Και πηγαίνουν άλλοι Δήμοι και παίρνουν χρήματα για να απολωτριώσουν οικόπεδα. Εμείς με δικά μας καθαρά οικόπεδα δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε σχολεία. Και άλλοι κατασκευάζουν σχολεία χωρίς να έχουν ούτε καν οικόπεδα. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχει χρήματα η κυβέρνηση να δώσει. Το πρόβλημα είναι ότι ίσως δεν διεκδικούμε έτσι όπως πρέπει να διεκδικούμε. Και πρέπει να διεκδικεί όλος ο Δήμος μαζί. Επανειλημμένος το έχω πει στο Δήμαρχο. Τα προβλήματα είναι ο αντίπαλος σε εμάς. Δεν είναι ούτε ο Δήμαρχος, ούτε οποιοδήποτε άλλος θέλει να γίνει Δήμαρχος. Εμάς το πρόβλημά μας και ο αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Στα προβλήματα πρέπει να πάμε ενωμένοι όλοι μαζί. Και η διοίκηση και η αντιπολίτευση. Και αυτός θα είναι ο στόχος μας την επόμενη μέρα. Για μας δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Όλοι προσπαθούμε για το καλό του πολίτη και έτσι ενωμένοι θα πάμε και μετά τις εκλογές για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να κάνουμε έναν Δήμο πιο ανθρώπινο και πιο φιλικό για τους συνδημότες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αλεξανδρίδη. Περιμένω την ονοματοδοσία του εγχειρήματός σας να μας πείτε να μας το δώσετε. Με μεγάλη μου χαρά θα σας την ανακοινώσουμε όλοι μαζί. Και πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο γιατί τέτοιες κινήσεις το μοναδικό που έχουμε να δώσουν είναι να προσφέρουν στον τόπο και στην τοπική κοινωνία. Αυτό είναι το μέλημά μας και αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Αλεξανδρίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ελπίζω και εσείς όπως όλος ο λαός να πάτε κάπου στις διακοπές να ξεκουραστείτε. Θα έχουμε ένα θερμό χειμώνα, πολιτικά θερμό χειμώνα πιστεύω και δεν θα είναι θερμός χειμώνας όσον αφορά τον καιρό ή τα εθνικά μας θέματα. Θα είμαστε εδώ, θα τα ξαναπούμε ή να περιμένετε εξελίξεις μια φορά στο Δήμο μας. Θα υπάρξουν εξελίξεις πολλές.
Θα είμαστε εδώ να τα καλύψουμε, κύριε Αλεξανδρίδη. Και πάλι ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω και εσάς που μείνετε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε ότι τη Euro τηλεόραση μπορείτε να τη δείτε μέσα από το www.eurotv.gr, αλλά και τις εκπομπές οι οποίες μεταδίδει η Euro τηλεόραση μπορείτε να τις δείτε στο live κανάλι της Euro τηλεόρασης στο YouTube. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.